9 μήνες πέρασαν από το τραγικό συμβάν του θανάτου της 37χρονης Εγκύου στην Αλεξανδρούπολη. Η σύζυγος του 42χρονου Κώστα Μπακαλάκη ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί όταν στον 7ο μήνα ένιωσε φρικτούς πόνους και μεταφέρθηκε σπασμένα στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, από όπου δεν επέστρεψε ποτέ. Ούτε η ίδια, αλλά ούτε και το αγέννητο αγοράκι τους. Ο κύριος Μπακαλάκης έχει καταγγείλει ιατρικές παραλήψεις, αποδίδει τον θάνατό της σε ιατρικά λάθη και ζητά απαντήσεις. Στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να την πληρώσουν αθώοι αλλά να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τη μνήμη της γυναίκας του. Ερχόμενοι λοιπόν στο τώρα, όπως δήλωσε στην Δέλτα τηλεόραση, μία από τους γιατρούς που εμπλέκονται στο θάνατο της συζύγου του και του αγέννητου παιδιού του, αναμένεται μετά από κρίση να ανεληχθεί σε επίκουρη καθηγήτρια. Ο κύριος Μπακαλάκης χαρακτηρίζει προκλητική την εξέλιξη αυτή. Έχουν φτάσει οι πληροφορίες σε μένα από διάφορες πηγές τις τελευταίες ημέρες ότι επίκειται η εξέλιξη μία από τις γιατρούς που εμπλέκεται στο θέμα του θανάτου της σύζυγου μου και του παιδιού μου. Και την Πέμπτη, από ό,τι μαθαίνω, είναι η κρίση για να εξελιχθεί και να πάρει τη θέση ενδεχομένως επίκουρης καθηγήτριας αν γίνει η ψήφισή της. Πράγμα που είναι τουλάχιστον προκλητικό. Δηλαδή με όσα έχουν συμβεί, αντί να οι υπεύθυνοι αυτής της τραγικής κατάστασης, αντί να τέθουν τουλάχιστον σε διαθεσιμότητα από το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο έχει κινήσει τις διαδικασίες, από ό,τι φαίνεται από τις πληροφορίες που φτάνουν σε μένα, στο να επιβραβεύσει κιόλας ανθρώπους που έχουν συμβάλλει στο να συμβεί αυτό. Ο κύριος Μπακαλάκης δήλωσε σοκαρισμένος από το γεγονός αυτό και σημείωσε ότι περιμένει κάτι να συμβεί έτσι ώστε να αποτραπεί. Αυτό το πράγμα στην ουσία προκαλεί την κοινή γνώμη. Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα τις τελευταίες μέρες για το πώς γίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι θα πρέπει σίγουρα κάτι να γίνει για όλο αυτό. Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε ως κοινωνία να συμβαίνουν κάτι τέτοια γεγονότα. Στα πλαίσια αυτού λοιπόν περιμένω κάτι να συμβεί. Νομίζω ότι είναι πέραν του προκλητικού, του ανήθικου, το να συμβεί κάτι τέτοιο στο Πανεπιστήμιο μας. Σκεφτήκατε και κάποια κίνηση ίσως να απευθυνθείτε και στο Πανεπιστήμιο για το θέμα αυτό? Θα μπορούσα, η αλήθεια είναι, οι πληροφορίες έχουν έρθει τώρα τις τελευταίες δύο μέρες. Η αλήθεια είναι ότι είμαι σοκαρισμένος από αυτήν την εξέλιξη και θα δούμε τι θα γίνει. Ούτως ή άλλως είναι πολύ άμεσο, την Πέμπτη θα συμβεί αν είναι να συμβεί.